Καλησπέρα. Και καλώ ήρθατε. άλλο ένα βίντεο. βίντεο. Κι εγώ μαζί συμφώνησα ότι να γίνει έτσι ώστε να χάσουμε τον αγώνα για να φύγει η Παρασκευή να μην ταλαιπωρείτε. Εγώ μάχες, είμαι από τη Θεσσαλία, μισό από, φά από Φάρσαλα και μισό από Καρδίτσα και δεν πουλάω κανένα αγώνα. Ποιο μυριδόνα θα πούλαγε το στρατό του, ποιο λοχαγό θα πούλαγε το λόχο του, και ποιο θεσσαλό θα πούλαγε την ομάδα του. Αν είναι όντω έτσι, κατάλαβα λάθος. Εγώ κατάλαβα ότι το παιχνίδι έχει στηθεί. Θέλω να πω λίγο κάτι. Αν είμαι όντω, αν είναι όντω λάθο, ζητάω χίλια συγγνώμη και άμα θέλω να με βγάλουν και υποψήφια την άλλη εβδομάδα. Συμφωνώ ότι ο τρόπο του και να τον να δώσει την ομάδα δεν είναι σωστό. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ίσω ο Γιώργο, χωρί να θέλω να τον δικαιολογήσω, Απλά ίσω ο Γιώργο έχει έναν τελώ διαφορετικό τρόπο σκέψη. Δεν κατανοεί αυτά που όλοι οι υπόλοιποι κατανοούν. Καλημέρα σα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω αυτό το βίντεο λέγοντα αρχικά πω δεν υποστηρίζω κατσαούνη. Από του μαχητέ εμένα προσωπικά, μου αρέσει ο Σάβα και ο Γιάννη. Αλλά χθε ω τηλεθεάτρια νιώσα πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό που έβλεπα. Είδα ένα άτομο να βρίσκεται στη μέση και να βάλετε από όλη την ομάδα του πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η αλήθεια, αν όντω στήθηκε δηλαδή το παιχνίδι ή όχι από την ομάδα των μαχητών, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος Κατσαούνη δεν έλεγε σε καμία περίπτωση ψέματα. Αυτό κατάλαβε και αυτό είπε. Δεν νομίζω ότι θέλει να πει ψέματα για τον οποιοδήποτε λόγο. Και εγώ το ίδιο ακριβώ πιστεύω. Θεωρώ ότι ο Γιώργο είναι ένα πολύ αυθόρμητο άνθρωπο, πολύ αληθινό. Αυτό άκουσε και αυτό είπε. Αν μετά άλλαξαν τα πλάνα στην ομάδα και αυτό δεν πήρε χαμπάρι, είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο. Ακριβώ έτσι. Λάθο του να εκθέσει την ομάδα του δημόσια, όμω, έτσι, σε αυτό διαφωνώ. Δεν θα έπρεπε να του κατηγορήσει δημόσια μπροστά στην κάμερα. Θα έπρεπε να πει το συζητήσαμε, το λύσαμε το θέμα και μετά να του ανέφερε κατηδίαν τι όποιε διαφωνίε του. Ένιωσα άβολα γιατί έβαλαν στη μέση έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να εκφραστεί όπω θέλει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Άκουγα τον Σπύρο το Μαρτίκα να φιλοσοφεί, να μιλάει και να προσπαθεί να το παίξει λόγιο, διαβασμένο, σπουδαγμένο, σε έναν άνθρωπο που είναι από χωριό ρε παιδιά και δουλεύει στην αγροτιά. Εμέπιασε τρέλα. Για μένα χθε ο Σπύρο ήταν άθλιο. Και γιατί το λέω αυτό, έβλεπα ένα κατσαγούνι να βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω του ότι δεν έχει την ευχαίρεια του λόγου του Σπύρου, ώστε να μπορέσει να το απαντήσει. Δεν μου άρεσε καθόλου χθε όλο αυτό που έβλεπα στο συμβούλιο. Προ τιμήν του Γιάννη, που είναι και η συμπάθειά μου, όπω είπα και πριν, ανέφερε ακριβώ αυτό που σκεφτόμουν, ότι συζητήθηκε να γίνει αυτό και πιθανόν ο Γιώργο νόμιζε ότι συμφωνήθηκε. Εμένα ευχάριστα με εξέπληξε ο Γιώργα από την ομάδα των Διασύμων, που παρόλο του καυγάδε και διαφωνίε που έχει με τον Γιώργο, προσπάθησε να τον συμβουλεύσει και να ελαφρύνει το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε εναντίον του μέσα στην ομάδα. Η στάση τη Μιρέλα πώς σου φάνηκε. Διπλωματική, θα έλεγα. Κράτησε λίγο ουδέτερη στάση, δεν τον υπερασπίστηκε, αλλά το κοιτάχθηκε εναντίον του. Εγώ πραγματικά περιμένω να δω πώ θα είναι το κλίμα στη συνέχεια για αυτόν στην ομάδα των μαχητών. Περιμένω ότι θα τον παραμεθοριοποιήσουν. Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει αρκετά δύσκολο ο Γιώργος, Θα τον βάλουν στην άκρη και θα είναι μόνο στην ομάδα των μαχητών. Μα κάνει να κάνω λάθο, δεν είναι σωστό αυτό. Θα δούμε στη συνέχεια. Όμω πέρα από τι εντάσει που υπήρξαν στο Συμβούλιο χθε, είχαμε και την αποχώρηση τη Παρασκευή στα Μια αποχώρηση που από ό,τι φάνηκε την ήθελε και η ίδια, καθώ το είχε ζητήσει και από την ομάδα τη και από το τηλεοπτικό κοινό. Ξέρει τι γίνεται, είναι αυτή η ρήτρα που έχει βάλει ο Τζον στι αποχωρήσει που για να φύγει κάποιο από το παιχνίδι θα πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα. Γι' αυτό το λόγο οι πλέον που δεν αντέχουν, βλέπουμε δεν αποχωρούν εύκολα. Γι' αυτό και όλη αυτή η ιστορία με την Παρασκευή που μαζάλισε ότι δεν αντέχω, δεν αντέχω, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει τη ρήτρα για να φύγει και έτσι ζήτησε και από του συμπαίκτε τη να την ψηφίσουν ώστε να φύγει νόμιμα, να το πω έτσι από το παιχνίδι. Να πούμε επίση ότι καμιά αναφορά δεν έγινε χθε για την Κρυσταλία, η οποία βρίσκεται εδώ και μέρε στο νοσοκομείο και δεν έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Έχει γίνει πρωτογωνίστρια του Twitter. Συνεχώ ρωτάνε πού είναι η κρυσταλία, τι γίνεται με την κρυσταλία, θα τη δούμε κατευθείαν στο τελικό. Έχει γίνει λίγο χιουμοριστικό. Και κάτι άλλο που με εξέπληξε χθε, ξέρει τι ήταν. Τι. Ότι για πρώτη φορά, νομίζω σε συμβούλιο, δεν άκουσα τη φωνή του βαλάντιρε, ρε παιδιά. <laughs> Πραγματικά, μεγάλο σαπών χθε. Πάμε όμω να δούμε τι απόφαση έβγαλαν οι δικαστέ του Twitter για τη χθεσινή διαμάχη του Γιώργου Κατσαούνη με την υπόλοιπη ομάδα του αλλά και την αποχώρηση της Παρασκευής και μετά θα σας δείξουμε τη δημοσκόπηση που βάλαμε εμείς στο κανάλι μας, τι πίστευαν οι θεατές του Λίλα Τόλης Φαν, αν είναι στημένο το παιχνίδι των μαχητών ή όχι. Εδώ με γέλια πριν μισή ώρα μας λένε ότι το έστησαν ενώ σε συνέντευξη το παραδέχεται δύο φορές η Παρασκευή. Πριν 15 λεπτά στο Συμβούλιο όλη η ομάδα βγάζει τρελό τον Κατσαούνη χωρίς λόγο για να μην καταλάβουν κάτι οι διάσημοι ενώ εμείς ψηφίζουμε. Αγνοείται η τύχη τη τελευταία σε reality επιβίωση στον Άγιο Δομήνικο. Μπορείτε να βοηθήσετε. Τα χιουμοριστικά tweet που αναφέρονται στην απουσία της Κρυσταλλίας εδώ και μέρες. Ο πιο σωστό, τέλο, άντε γιατί παρατράβηξε η γελιότητα. Ο Γιάννη από του μαχητές, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και εδώ βλέπουμε ένα μήνυμα από το Τριαντάφυλλο που υποστηρίζει το Γιώργο Κατσαούνη. Τι σα θυμίζει όλο αυτό, Όλοι εναντίον σε έναν παίχτη. Τώρα εκεί τι θέλουν όλοι οι παίχτε που είναι εναντίον του Τσάκα Τσούκα, Να δώσουν εντολή σε όλο το κλαμπ και να το βγάλουμε νικητή. Άντε πάμε, έτσι γιατί περίεργα την είδα, με αγάπη πάντα. Τα πράγματα είναι απλά. Ο Τσακατσούκα λέει την αλήθεια. Οι άλλοι ήθελε να φύγει εδώ και τώρα. Οπότε κάθισαν και έχασαν για να φύγει άμεσα και όχι μετά από μία εβδομάδα. Ούτε να μείνει υποχρεωτικά λόγω τη ρήτρα. Τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Το στήσανε, το ξεστήσανε και αυτόν εδώ ξέχασαν να τον ενημερώσουν μάλλον. Θα φτάσει μέχρι την Ένωση και κανείς δεν θα το πάρει είδηση. Ο πιο δίθεν μακάκα που κάνει επίδειξη γνώσεων, ιστορία και γραμματική, έχοντα απέναντί του έναν αγράμματο. Ότι ανάγκασαν έναν άνθρωπο να ζητήσει συγγνώμη επειδή δεν φοβήθηκε να πει την αλήθεια, αυτό με ξεπερνάει. Από την ώρα που τον έκρινε η Μιριέλα, κατσούφιασε και καταστεναχωρήθηκε ο Γλυκούλη. Με το θα μου λείψει, αναθάρισε καημένο. Τον αγαπώ, μωρέ. Αφήνω αυτό. Εμεί στη Θεσσαλία δεν στείλουμε παιχνίδια. Και έχει από κάτω μια φωτογραφία του ποδοσφαιρικού παράγοντα Αχηλέα Μπέου που έχει κατηγορηθεί ότι έστεινε παιχνίδια ποδοσφαίρου. Οι ποδοσφαιρόφιλοι που πιθανόν το γνωρίζουν. Δεν είπε κάτι ψέματα ο άνθρωπο αφού του ζήτησαν αυτέ οι σκύλε. Τα έφεραν τούμπα. Αυτή η Σοφιάνα. Αυτή η ποντικομαμή. Ήρεμα θα ρωτήσω. Σε αυτό το στιγμιότυπο δεν έλεγαν τα κορίτσια πω το έστησαν; Ένα tweet από τον Γρηγόρη Γκουντάρα που βλέπουμε ότι παρακολουθεί φανατικά Survivor και δεν σταματάει να κάνει tweets και να σχολιάζει. Στίχημα δεν έχει καταλάβει τίποτα από όσα του έχουν πει. Σου λέει ο φαρμακοτρίφτη. Εγώ έχω το λέγειν και ο άλλο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά. Α τον ξεφτυλίσω τώρα στο πανελίνιο με ξυπνάδε. Είσαι λίγο. Το παιδί επειδή δεν μπορεί να εκφραστεί έτσι όπω πρέπει, πέσατε να το φάτε. Η Παρασκευή ήθελε το παραδάκι και άλλο την πληρώνει. Δεν θα τον κρίνω εγώ, είναι δικαίωμά του. Όμω δεν το έβγαλε ο Γιώργο από το μυαλό του. Μπράβο Γιάννη που τα λε όπω είναι. Ε, γι' αυτό το συμπαθώ κι εγώ αυτό το παιδί. Παρασκευούλα μα τα έκανε καρπούζια για να μην πληρώσει τη ρήτρα. Αν δεν αντέχει πραγματικά, φεύγει και ο θελό χωρί να σκέφτε τα χρήματα. Άντε γεια. Εδώ που φτάσαμε, θέλω να αποκαλύψω και κάτι ακόμη. Σε ακούμε, Γιώργο. Η κρυσταλλία κλέφθηκε με τον Ατζούν. Ήταν το κορυφαίο tweet που διάβασα χθε το βράδυ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν κάποια από τα tweets που βρήκαμε χθε στο Twitter που σχολίαζαν όλο το επεισόδιο που έγινε με τον Γιώργο Κατσαούνη. Βάλαμε μια δημοσκόπηση χθε στο κανάλι μα, στην κοινότητα του καναλιού, και σα ρωτήσαμε άμα πιστεύετε ότι είναι στημένο ο αγώνα των μαχητών ή όχι. Για λίγο να δούμε την ανάρτηση, να δούμε τι ψηφίσατε εσεί. Βλέπουμε εδώ την ανάρτηση. Έστησαν οι μαχητέ στον αγώνα Σιλία. 592 από εσά ψήφισαν και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο αγώνα ήταν στημένο. Στημένος ή όχι, το σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Γιώργο Κατσαούνη στην ομάδα των μαχητών. Σίγουρα θα είναι. Παιδιά, περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις. Γράψτε μας στα σχόλια ποιανού θέση παίρνετε στη χθεσινή διαμάχη. Ήταν στημένος ο αγώνας των μαχητών ή όχι τελικά. Τόλι, θέλεις να συμπληρώσει κάτι? Ναι, θέλω να πω ότι γενικά είναι άσχημο να στείλουμε τα παιχνίδια. Άμα η Παρασκευή ήθελε να αποχωρήσει, καλό ήταν να αποχωρούσε και α πλήρουνε τη ρήτρα. Ωραία λοιπόν αυτά από εμάς φίλοι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή, καλή συνέχεια! συνέχεια.